Μια συγκέντρωση που είναι σταθμός κλιμάκωσης της αγωνιστικής διεκδίκησης με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας. Ανάμεσα στις ανάγκες αυτές ξεχωρίζει όμως και το ζήτημα των συνθήκων στέγασης. Τη στιγμή που η επιστήμη και η τεχνολογία δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τους όρους ζωής μας, την ίδια στιγμή, στον 21ο αιώνα, δεν έχει λυθεί το ζήτημα της στέγασης και της διαβίωσης για την κοινωνική πλειοψηφία, ούτε ακόμα και το πιο απλό, να έχουμε όλοι δηλαδή ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Η κατοικία έχει μετατραπεί σε πολυτέλεια, ενώ για πολύ κόσμο οι αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης, ακόμα και η ύπαρξη στέγης πολλές φορές, φαντάζει μακρινό όνειρο. Είναι ζήτημα το οποίο γιγαντώθηκε ιδιαίτερα την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης 2008 με 2015 και συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας. Οξύνεται παράλληλα με την αύξηση της έντασης της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Το στεγαστικό ζήτημα εμφανίζεται στη ζωή του λαού με πολλούς τρόπους. Τέτοιοι είναι του στεγαστικού αποκλεισμού, της ενεργειακής φτώχειας, των στεγαστικών δανείων και των πληστηριασμών, της φορολόγησης της κατοικίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ένφια, της απουσίας αντισεισμικής θωράκισης και άλλων ζητημάτων όμως πολιτικής προστασίας, της υποβάθμισης τεράστιου όγκου κτηριακού δυναμικού λόγω της αχρησίας και της μη αξιοποίησής του, της τεράστιας αύξησης των τιμών στην αγορά ή ενοικίαση κατοικίας, της στενότητας του χώρου, της σύγκρουσης των χρήσεων γης μέσω της ασύμβατης μίξης τους ή του υποβαθμισμένου πολεοδομικού περιβάλλοντος, αλλά και πολλά ακόμα. Όλα τα παραπάνω πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τα συνδικάτα την απόκτηση εικόνας γύρω από τα παραπάνω ζητήματα που αγγίζουν τους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο, στον ένα ή στον άλλον βαθμό. Την οργάνωση κατάλληλου σχεδιασμού και επιλογής μορφών πάλης που θα αναδείξουν πολύπλευρα το μέγεθος του προβλήματος αλλά και την προοπτική της λύσης του. Την διαμόρφωση πλαισίων πάλης με αιτήματα και διεκδικήσεις που θα εξειδικεύονται σε ζητήματα στέγασης και διαβίωσης καθώς αποτελούν σοβαρές πλευρές της ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Το στεγαστικό ζήτημα είναι ζήτημα ταξικό-κοινωνικό. Προκύπτει από το σημερινό χαρακτήρα της οικονομίας, τον εκμεταλλευτικό της χαρακτήρα, ο οποίος δεν διασφαλίζει ούτε τη στέγη για αυτούς που παράγουν όλο τον πλούτο της κοινωνίας. Χιλιάδες οικοδόμοι, τεχνίτες και μηχανικοί μπορεί να έχουν χτίσει και να έχουν σχεδιάσει στη ζωή τους δεκάδες κατοικίες και οικοδομές, ειδικά την περίοδο ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου στη χώρα μας, αλλά τώρα μπορεί να είναι υποψήφιοι για έξωση και πληστηριασμό της κατοικίας τους, να ζουν σε πανάκριβο νίκη, να μην μπορούν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν αυτοί που ίδιοι κατασκεύασαν με τα χέρια και το μυαλό τους. Αυτοί που παράγουν τον πλούτο δεν τον καρπώνονται οι ίδιοι, αλλά μια χούφτα παράσιτα οι οποίοι ζουν σε πολυτελές βίλες με προκλητική χλειδί και πολυτέλειες. Οι εργαζόμενοι και ο λαός μένουν να παλεύουν με συμπιεσμένο το μισθό τους, τα τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα, το τεράστιο στεγαστικό κόστος, καθώς αποτελεί αποκλειστικά ατομική ευθύνη αν έχεις κάπου να μείνεις και να κοιμάσαι τα βράδια. Οι αριθμοί αποτυπώνουν την αλήθεια αυτή. Η επιβάρυνση από το κόστος στέγασης στην Ελλάδα είναι δραματική για τα φτωχά νοικοκυριά, η οποία αγγίζει σχεδόν το 90%. Το ποσοστό των νοικοκυριών που επιβαρύνονται από το κόστος στέγασης στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά την τελευταία δεκαετία, από σχεδόν 1 στα 4 το 2011 σε 1 στα 2 το 2015 και παραμένει στο 36% περίπου το 2019, το υψηλότερο μάλιστα στην Ευρώπη. Σε πρόσφατη έρευνα της Ελστάτ αποτυπώνεται ότι το 46,5% των νοικοκυριών δανείζεται από τράπεζες για να καλύψει καθημερινά έξοδα διαβίωσης, με το 56,3% παραπάνω δηλαδή από τα μισά νοικοκυριά που δανείζονται
από τις τράπεζες να πηγαίνει για αγορά περιουσιακών στοιχείων όπως έπιπλα, λευκές συσκευές και άλλα. Το πρόβλημα των συνθήκων στέγασης είναι οξυμένο και στην περιοχή της περιφέρειας της κεντρικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην περιφέρεια το μέσο συνολικό μηνιαίο κόστος στέγασης είναι 429 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ λιγότερα από τα καθαρά λεφτά που παίρνει ένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Σχεδόν το 37% των οικοκυριών της περιφέρειας επιβαρύνονται υπερβολικά από το κόστος στέγασης και μάλιστα για το σχεδόν 60% αυτών των οικοκυριών το στεγαστικό κόστος ξεπερνά το μισό του εισοδήματός τους. Για τα νοικοκυριά που κατοικούν σε νοικιαζόμενη κατοικία ή έχουν οικονομικές υποχρεώσεις για την ιδιόκτητη κατοικία τους, το μέσο ποσοστό ενοικίου δόσης με το συνολικό κόστος μπορεί να ανεβαίνει στα 40%, με το μέσο ενοίκιο να βρίσκεται στα 268 ευρώ. Όλα τα παραπάνω λένε το εξής απλό. Δουλεύουμε για να εξασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον δεν θα μείνουμε άστεγοι. Και ό,τι περισσέψει προσπαθούμε να πηγαίνει σε απαραίτητα είδη κατανάλωσης που αυτά με τη σειρά τους μένουν πολλές φορές στο ράφι λόγω της μεγάλης ακρίβειας που έχει επέλθει. Ένα κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα κάψιμα και σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης δεν είναι όμως κεραυνός ενεθρία ούτε ένα πρόσχερο φαινόμενο όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Είναι το αντίτιμο που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα μαζί με τους τσακισμένους μισθούς και τη συνεχιζόμενη φορολογία για την επιστροφή στην πολυδιαφημιζόμενη καπιταλιστική ανάπτυξη. Όπως και να έχει, το λαϊκό εισόδημα ροκανίζεται έτσι από μια ακόμα πλευρά που έρχεται να προστεθεί στη φορολογία και τα παλιάς και νέα σκοπής χαράτσια που θα φορτωθούν το επόμενο διάστημα στις πλάτες του λαού για να αποπληρωθούν τα σπασμένα του Ταμείου Ανάκαμψης, πλάι βέβαια με τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις. Και όλα αυτά σε συνθήκες παραπέρα χτυπήματος των μισθών, των συντάξεων, των λαϊκών εισοδημάτων, του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Περπατώντας στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, ξεδιπλώνεται το στεγαστικό ζήτημα σε όλες τις πλευρές του. Παρατηρείς ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν σε μεσητικά γραφεία, να κοντοστέκονται όταν βλέπουν ότι ένα διαμέρισμα ενοικιάζεται. Ραγδαίες υπήρξαν οι εξελίξεις στην αγορά ενοικιαζόμενης κατοικίας, όπου οι τιμές στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο κέντρο δηλαδή της πόλης, είχαν αρχίσει να αυξάνονται ήδη από το 2014, τροφοδοτούμενες από την αυξημένη ζήτηση και κατά την περίοδο της κρίσης. Τα ενοίκια στο Δήμο εκτινάχθηκαν από το 2016, ξεπερνώντας το 2020 τα προ-κρίσης επίπεδα κατά 38%, με το μέσο ενοίκιο ανατετραγωνικό μέτρο στις αρχές του 2020 να είναι κατά 10% αυξημένο περίπου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Η αυξημένη ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα προς μακροχρόνια μίσθωση σε συνδυασμό με την χαμηλή για την ώρα υποχώρηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης λόγω της πανδημίας συνέβαλε σε αυτή την ανωδική πορεία των ενοικίων. Επίσης, από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι σε χαμηλής ειδίκευσης επαγγέλματα είναι συχνότερα ενοικιαστές και ζουν σε παλιότερες κατασκευής κατοικίες με μικρότερη επιφάνεια ανά άτομο και πολλές φορές χωρίς θέρμανση. Οι αλματώδεις αυξήσεις στα νίκια αποτελούν θηλιά στο λαιμό ειδικά των χαμηλόμισθων και των πιο φτωχών λαϊκών οικοκυριών, καθώς αναγκάζονται ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους να πηγαίνει για την κάλυψη του πολύ μεγάλου στεγαστικού κόστους. Οι αυξήσεις αυτές επιβαρύνουν ιδιαίτερα και τον φοιτητικό πληθυσμό της πόλης που ξεπερνά τους 156.000 φοιτητές. Από αυτούς, ένα πολύ μικρό ποσοστό λαμβάνει επίδομα στέγασης ενδεικτικά. Το 2008 με το 2019 λάμβαναν το επίδομα 8,2% των προπτυχιακών φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Επιπλέον, 1.370, κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές, διέμεναν στις φοιτητικές εστίες
του Άπη Θήτα, που ουσιαστικά αυτό το νούμερο αντιστοιχίζεται μόλις στο 4% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού που βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το ξέσπασμα της πανδημίας έφερε στην επιφάνεια και διόγκωσε σε κάθε περίπτωση τα τεράστια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές των λαϊκών οικογενειών στην προσπάθειά τους να σπουδάσουν, αποκάλυψε την τραγική εικόνα της έλλειψης εστιών και συνολικά υποδομών φοιτητικής μέρημνας. Μία ακόμα πλευρά του ζητήματος είναι αυτή του στεγαστικού αποκλεισμού σε συνδυασμό με το τεράστιο απόθεμα άδειων κατοικιών που υπάρχουν διάσπαρτες μέσα στην πόλη. Τη στιγμή που κάποιος παρατηρεί πλήθος απούλητων διαμερισμάτων και διαμερισμάτων που δεν έχουν ενοικιαστεί, την ίδια στιγμή παρατηρεί πλήθος αστέγων στις εισόδους των πολυκατοικιών και μαγαζιών στις στάσεις των λεωφορείων. Τον Απρίλιο του 2020, μεταξύ των ωφελούμενων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ήταν και 589 άστεγοι, με τους περισσότερους να βρίσκονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιποι, η πλειοψηφία από τους υπόλοιπους, να είναι στους Δήμους Δέλτα και Παύλου Μελά. Βέβαια, υπάρχουν πολύ περισσότεροι άστεγοι μέσα στην πόλη που δεν έχουν ακόμα καταγραφεί. Την στιγμή που υπάρχει αυτός ο όγκος όμως αστέγων μέσα στην πόλη, την ίδια στιγμή υπάρχουν περίπου 123.000 καινές κατοικίες μέσα στην πόλη που αντιστοιχούν στο 24% του συνόλου των κατοικιών της Μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι ένα στα τέσσερα σπίτια του κέντρου της πόλης και των αστικών δήμων είναι άδειο. Βέβαια, ενδιαφέρον έχει και τι γίνεται στα υπόλοιπα 3/4 των κατοικιών της πόλης. Πάνω από τις κατοικίες αυτές πλανιέται η ενεργειακή φτώχεια. Το κράτος, με τις πολιτικές που ακολουθεί, υποχρεώνει τα λαϊκά νοικοκυριά σε μεγάλες ίδιες δαπάνες για τη δίθεν ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Την ίδια στιγμή, η απελευθέρωση της ενέργειας και τα πανάκριβα τιμολόγια που αυτή φέρνει διωγγώνει την ενεργειακή φτώχεια του λαού. Πραγματικός στόχος της πολιτικής αυτής αφενός είναι η έμεση επιδότηση μέσα από τις τεχνικές λύσεις τις οποίες εξαναγκάζουν όπως πιστοποιημένα υλικά, κουφώματα και άλλα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που τα παράγουν, η επιτάχυνση της βίαιης απαξίωσης των επενδύσεων των λαϊκών νοικοκυριών στη Θέρμαν, στη Ψήξη και στην κατοικία γενικότερα. Ταυτόχρονα επιχειρείται να καλλιεργηθεί ένα κλίμα αποδοχής της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, συσκοτίζοντας προς το πραγματικό πρόσωπό της είναι το πανάκριβο ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα αλληλατημένα βουνά και δάση, η καταστροφή της μικροϊδιοκτησίας και οι επιδοτήσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ προς τους ομίλους της ενέργειας. Ενδεικτικά, στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ευάλωτα ή σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας 190.000 νοικοκυριά, τα οποία είναι περίπου το 60% του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, που για να καλύψουν το αυξημένο κόστος θέρμανσης και ηλεκτροφωτισμού περικόπτουν δαπάνες ένδυσης και υπόδησης, διασκέδασης και ψυχαγωγίας, τρόφιμα και έξοδα στο σούπερ μάρκετ. Με λίγα λόγια, το δίλημα που θέτει σήμερα η οικονομία που λειτουργεί με κριτήριο τα κέρδη των λίγων είναι να επιλέξεις αν θα ζεσταίνεσαι ή αν θα τρως. Και τα δύο ταυτόχρονα είναι πολυτέλεια για τους πολλούς, για την κοινωνία. Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν έχουν προκύψει ξαφνικά, αλλά είναι αποτελέσματα ενός συνεχούς και κλιμακόμενου αντιλαϊκού έργου από την πλευρά των κυβερνήσεων. Οι τελευταίες έχουν την πρώτη ευθύνη για την διόγκωση του στεγαστικού ζητήματος σε όλες τις πλευρές τους, με την πρώτη κατοικία να βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρο, με την καθεμία να προσθέτει τον δικό της κρίκο σε μια αλυσίδα αντιλαϊκών ρυθμίσεων. Έχουν υλοποιήσει και με το παραπάνω όλες τις κατευθύνεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προτάσεις της για τα κόκκινα δάνεια, που είναι προαπαιτούμενο για την εκταμείευση πόρων για τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι εμβληματικές οι αντιλαϊκές ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια στην προσπάθεια να στηριχθεί το τραπεζικό κεφάλαιο σε βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Υπόλογοι για το ξεσπίτωμα του λαού
είναι όλες οι κυβερνήσεις, το Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, που με τα μνημόνια επιτάχυναν τη θωράκιση του τραπεζικού συστήματος με τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις στο όνομα των κόκκινων δανείων και άφησαν απροστάτευτο το λαό που πλήρωσε τους τραπεζικούς ομίλους και τώρα τον παίρνει και το σπίτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια άλλων νόμων, όπως του νόμου Κατσέλη, έχει την ευθύνη της κατάργησης κάθε δυνατότητας μιας εργατικής λαϊκής οικογένειας να προστατεύει την κατοικία της με το δικαίωμα που είχε να προσφεύγει στο δικαστήριο για να διεκδικήσει ευνοϊκότερη ρύθμιση, προστατεύοντας το σπίτι από τον πληστηριασμό μέχρι να τελεσυνδικήσει δικαστική απόφαση. Βαρύνεται επίσης με την άθλια κατασταλτική νομοθετική πράξη, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και ανοίγαγε σε ιδιώνυμο αδίκημα τον αγώνα για την προστασία της λαϊκής κατοικίας, οδηγώντας σε αυτεπάγγελτη δίωξη κινητοποιήσεις με τέτοιο χαρακτήρα. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα προχωράει με στρωμένο το έδαφος επομένως στα επόμενα βήματα και είναι έτοιμη να επιβάλλει και με το δικό της τρόπο το νόμο σκετάξη. Η κατάθεση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022 στις αρχές του Οκτώβρη θα συνοδευτεί με την συζήτηση του χρονοδιαγράμματος της πλήρους εφαρμογής του νέου πτωχευτικού κώδικα και με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην πορεία κλιμάκωσης των πληστηριασμών σε βάρος της λαϊκής κατοικίας. Ο πτωχευτικός κώδικας που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία μπήκε σε ισχύ από τον περασμένο Ιούνιο, βάζοντας οριστικά τέλος στα όποια απομεινάρια δικαστικής προστασίας είχαν απομείνει για την πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας, πατώντας, όπως είπαμε παραπάνω, στα χνάρια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της κατευθύνης όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις του κώδικα αφορούν φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις για δάνεια προς τις τράπεζες, αλλά και για άλλες οφειλές των λαϊκών οικοκυριών, όπως για χρέη προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία για αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες. Παράλληλα, οι διατάξεις του νέου πτωχευτικού κώδικα στοχεύουν σε μαζικό ξεσκαρτάρισμα του επιχειρηματικού πεδίου με αναδιαρθρώσεις και δεύτερες ευκαιρίες σε επιχειρηματικούς ομίλους και το λογαριασμό προφανώς πάλι στους εργαζόμενους. Στο νόμο έκτρωμα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται πως τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν για πρώτη φορά την πτωχευτική δυνατότητα, ενώ προβλέπεται η πλήρης ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη, ώστε κράτος, τράπεζες, επιχειρηματικοί όμιλοι να βάζουν στο χέρι ό,τι έχει απομείνει από το λαϊκό εισόδημα και την κάθε είδους προφανώς περιουσία του οφειλέτη. Παράλληλα, το κυβερνητικό αυτό τερατούργημα προβλέπει πώληση και ενοικίαση της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη και μάλιστα με την ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας από την τράπεζα, τα funds και άλλους πιστωτές. Μεταξύ άλλων, ο δανειολήπτης θα μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου σε ιδιωτικό, ειδικό φορέα που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και στη συνέχεια θα μπορεί να γίνει νικάρης στο ίδιο του το σπίτι με μόνιμη την απειλή της οριστικής έξωσης μετά και η τράπεζα θα έχει τον πρώτο λόγο στο κομμάτι αυτό. Αντιλαϊκή επίσης εξέλιξη αποτελεί και η αύξηση των αντικειμενικών αξιών οι οποίες σε τουριστικές περιοχές θα φέρουν μεγάλη επιβάρυνση των μικροδιοκτητών και οι εργαζόμενοι θα κληθούν να πληρώσουν ακόμα πιο τους φτερούς φόρους. Η κυβέρνηση προσθέτει νέα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων για την αγορά, την ενοικίαση και τη μεταβίβαση από τους γονείς στα παιδιά, οικοπαίδους, σπιτιού ή και καταστήματος. Ταυτόχρονα, η ανακοίνωση των αυξημένων αντικειμενικών αξιών αποτελεί σινιάλο για την επιβολή ανατιμήσεων και στις κατοικίες που κάνει ακόμα πιο μακρινό και άπιαστο το όνειρο της λαϊκής οικογένειας για την απόκτηση στέγης. Μέσα από τον ένφια και τους άλλους φόρους ακινήτων, η κατοχή της όποιας ακίνητης περιουσίας για χιλιάδες μικροιδιοκτήτες γης γίνεται πλέον αβάσταχτη. Έτσι επιταχύνεται η συγκέντρωση της γης στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων για να προχωρήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, ειδικά σε περιοχές που επικεντρώνει το κεφάλαιο την προσοχή του, όπως είναι οι περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον. Όλα τα παραπάνω πρέπει να βρουν μπροστά ένα εργατικό λαϊκό κίνημα που θα θέτει ως προμετωπίδα
τις ανάγκες των πολλών. Ήδη με την αντιλαϊκή πολιτική να ανεβάζει ρυθμό μετά τον πρόσφατο κυβερνητικό ανασχηματισμό, σε πρώτο πλάνο για τους εργαζομένους περνάει η ανάγκη κλιμάκωσης της πάλης ή της οργάνωσης της αντεπίθεσης. Αιτήματα και διεκδικήσεις που αφορούν την προστασία της κατοικίας, την βελτίωση των όρων στέγασης και διαβίωσης, των λαϊκών οικοκυριών, των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας, πρέπει να ενταχθούν στον αγώνα για το ξύλωμα των αντεργατικών νόμων, να μείνει στα χαρτιά το πρόσφατο νομοθετικό έκτρωμα Χατζηδάκη, η διεκδίκηση μέτρων προστασίας από την πανδημία, η ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, η προστασία του λαϊκού εισοδήματος, οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Είναι ανάγκη να αναπτυχθεί τώρα ένα ισχυρό κίνημα αντίστασης μέσα στους χώρους δουλειάς, με τα σωματεία μπροστά και σε κάθε γειτονιά, για να μην επιστρέψουμε, να μην επιτρέψουμε να χάσει το σπίτι καμιά λαϊκή οικογένεια. Σήμερα που βαδίζουμε στην εποχή του 5G, της ρομποτικής, δεν μπορούμε να ανεχτούμε μία κούφτα επιχειρηματίες να ζουν μέσα στη κλειδί και εμείς με τον κόπο, τον ιδρώτα και την ίδια μας τη ζωή που παράγουμε τα πάντα να ζούμε σε μία ζωή κόλαση. Με φόντο την οικονομία που λειτουργεί με κριτήριο τα κέρδη των λίγων, ο κατασκευαστικός κλάδος, η ιεραρχή, έργα και υποδομές που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο, ενώ οι εργαζόμενοι σε αυτά δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες εργασίες. Δεν ιεραρχείται δηλαδή η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, όπως η αντιμετώπιση του στεγαστικού αποκλεισμού, η κατασκευή έργων πολιτικής προστασίας που θα βασίζονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με επίκεντρο την πρόληψη, η ανέγερση σύγχρονης και επαρκούς σχολικής στέγης, και όχι να ανοίγουν τα σχολεία όπως θα γίνει σε λίγες μέρες και να έχουμε τριαντάρια τμήματα και μαθητές να κάνουν μάθημα στα υπόγεια και σε προκάτ αίθουσες, και όλα αυτά μέσα στο τέταρτο κύμα πανδημίας και αντίστοιχα ανέγερση φοιτητικών εστιών και πολλά ακόμα. Τώρα, σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, να φτάσει το κάλεσμα για ενωτικό μαζικό αγώνα, για να μείνουν στα χαρτιά όλοι οι νόμοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, που καταργούν εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, όπως ο πρόσφατος νόμος του Χατζηδάκη, για να δυναμώσει πάλι των εργαζομένων με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες και γύρω από το ζήτημα της στέγασης, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Κανείς εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Κανείς εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ. Επαναφορά του κατώτατου μισθού με νόμο ως αφετηρία για την ουσιαστική αύξησή του. Επαναφορά της υποχρεωτικότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σταθερή δουλειά με δικαιώματα 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο. Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης, των απλήρωτων υπεροριών για την διευθέτηση των νόμων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Επαναφορά της Κυριακής αργίας σε όλους τους κλάδους. Πλήρης κατάργηση του ένφια, των χαρατσιών, της φορολιστίας. Μέτρα για την επιδότηση των ενοικίων. Διεκδικούμε πλήρης προστασία της λαϊκής κατοικίας. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Κατάργηση των πληστηριασμών των κατασχέσεων για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Επαναφορά του προγράμματος της εργατικής κατοικίας που διακόπηκε το 2009. Στελέχωση με επαρκές επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες ανακαίνησης των εργατικών εστιών αλλά και τη δημιουργία νέων. Άμεση ανακαίνιση και αξιοποίηση των κενών δημόσιων κτηρίων και διαμερισμάτων για την κάλυψη στεγαστικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών των κατοίκων της πόλης. Πρόγραμμα αντισεισμικής ενίσχυσης και θωράκισης του οικιστικού αποθέματος της πόλης με 100% επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και ιεράρχηση βάσει έτους κατασκευής. Ενεργειακή αναβάθμιση με 100% επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας. Άμεση κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ που επιβαρύνει το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Δωρεάν εισιτήριο στον ΟΑΣΤ για όλους τους εργαζομένους, τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία, δωρεάν μετακινήσεις για όλες τις
ώρες για ανέργους φοιτητές και μαθητές. Λέμε όχι στην υποβάθμιση στη ζωή μας. Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της βιομηχανικής συρρήπανσης, ειδικά στις δυτικές συνοικίες της πόλης, εξασφάλιση και διεύρυνση της δωρεάν και ποιοτικής πρόσβασης σε ελεύθερους χώρους, πάρκα, χώρους αναψυχής σε κάθε γωνία της Θεσσαλονίκης. Προστασία του ΣΕΙΞΟΥ και των υπόλοιπων δασικών εκτάσεων της πόλης. Ολοκληρωμένη μελέτη και άμεση κατασκευή έργων πολιτικής προστασίας με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Βάζοντας συναγωνιστές τις ανάγκες μας μπροστά, με καθημερινές εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς, αλλά και οργανώνοντας τη συζήτηση μέσα από συσκέψεις και γενικές συνελεύσεις, δίνουμε τη μάχη της ενημέρωσης των εργαζομένων, τους καλούμε να δώσουν μαχητική απάντηση στις κυβερνητικές εξαγγελίες, να μπούμε όλοι αποφασιστικά στη μάχη ενάντια στην πολιτική που τσακίζει τη ζωή μας. Καλούς αγώνες και καλή δύναμη.